Καλησπέρα και από μένα. Την καταβολή προνοιακών επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ. ΟΠΕΚΑ, ακριβώς. Η καταβολή κορυφώνεται αύριο. Μέχρι αύριο θα έχουν επιστροφή. Ακριβώς. Είπαμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με καλά, χαρμόσυνα νέα, ευχάριστα νέα και κάποιοι συμπολίτες μας θα δουν και χρήματα στους λογαριασμούς. Θα ξεκινήσουμε ευχάριστα, θα το πάμε δυσάρεστα. Καθώς μετά εκεί κάποιες αλλαγές φορολογία έχουμε τσεκούριστα επιδόματα. Από το, ναι, ακριβώς. Θα τα δούμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, μπορούμε να τα δούμε. Να πούμε λοιπόν, πολύ σωστά είπες, αύριο είναι η μέρα καταβολής των επιδομάτων, όμως από απόψε έχουμε πληροφορίες ότι ήδη κάποιοι δικαιούχοι των 15 συνολικά προνοιακών επιδομάτων έχουν δει χρήματα λοιπόν στους λογαριασμούς τους. Πάμε να δούμε τις βασικότερες κατηγορίες των επιδομάτων που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους και 381 εκατομμύρια περίπου που θα μπουν στους λογαριασμούς ανά την Ελλάδα. Το πιο βασικό λοιπόν επίδομα είναι το επίδομα παιδιού. 820.000 είναι οι δικαιούχοι, 486, και το ποσό είναι 179.800.000 ευρώ. Ακολουθεί το επίδομα στέγασης, 281.450 οι δικαιούχοι, 34 εκατομμύρια θα διανεμηθούν, 200.412 ευρώ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 238.537 οι δικαιούχοι, 52 εκατομμύρια ευρώ. Και τα αναπηρικά επιδόματα, 173.827 οι δικαιούχοι, 71.412.487 ευρώ. Όπως προείπαμε, το σύνολο των δικαιούχων 1.649.533 πολίτες, το σύνολο των χρημάτων 381.404.926 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χριστοφοράκη, είναι πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Να τον καλησπερίσουμε και να. Εγώ, η απορία μου είναι η εξής. Αυτή η περίφημη αλλαγή στη φορολογία ακινήτων. Πόσο επηρεάζει επιδόματα όπως ενοικίου και θέρμανσης? Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεδεατές σας. Επηρεάζει και μάλιστα επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά, γιατί τα κριτήρια για να κριθεί κάποιος αν είναι δικαιούχος ή όχι, πέρα από τα γνωστά σε όλους μας εισοδηματικά κριτήρια αναπερίπτωση, υπάρχει και το κριτήριο της αντικειμενικής αξίας εκείνης της περιουσίας των δυνητικών δικαιούχων. Άρα λοιπόν, οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας μας από την 1η-1η του 2022 θα επηρεάσει και μόνο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει, θα έλεγα, τους δικαιούχους των επιδομάτων αυτών. Θα με επιτρέψετε δεν να πω εδώ ότι ιδιαίτερα στην Κρήτη και στον νομό Ηρακλείου, περιοχές όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου και ένα τμήμα, το ανατολικό τμήμα του Δήμου Αλκαρνασσού, άνθρωποι με έχουμε πολύ σημαντικές αξίες στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Σε αυτές τις περιοχές άνθρωποι θα δουν να μειώνονται ή και να χάνουν επιδόματα, όπως αναφέρατε πριν, το επίδομα τέκνο, το Α21, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα ενοικίου, και δεν θα οφείλεται στο εισόδημα, αλλά στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας τους. Μπορούμε να πούμε και για το ποσό ενδεχομένως της μείωσης που θα δουν οι δικαιούχοι, είναι ακόμα νωρίς. Και τον αριθμό των δικαιούχων που χάνουν τα χρήματα, έχουμε πάνω κάτω? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ούτε ποσό ούτε αριθμός, γιατί για να είχαμε τέτοια στοιχεία θα έπρεπε να ξέρουμε και από τους σημερινούς δικαιούχους πώς είναι κοντά στο όριο, πόσο θα επηρεαστεί η αύξηση αυτή των αντικειμενικών αξιών, πώς θα επηρεάσει ατομικά την αντικειμενική αξία της περιουσίας τους. Σίγουρα πάντως είναι αρκετοί από αυτούς, με δεδομένο ότι μόνο στον Δήμο Χερσονήσου η αύξηση των αντικειμενικών αξιών είναι σχεδόν οριζόντια, πάνω από 75%. Έτσι, κάποιος δικαιούχος επιδόματος που σήμερα έχει μια αντικειμενική αξία, μια περιουσία αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ, να το κάνω πιο απλά, έχει δύο διαμερίσματα ή αν θέλετε ένα οικόπεδο ή ένα οτιδήποτε, στις 150.000 75% καταλαβαίνω ότι πάει 225, με δεδομένο ότι το όριο είναι στις 180.000, πολλοί θα κοπούν από το επίδομα. Μάλιστα, κρατάμε ότι από αρχές του χρόνου θα υπάρξει αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, οπότε και τα νέα επιδόματα θα δούμε τσεκουρεμένα. Τα δυσάρεστα ραβασάκια, αν θα έρθουν με τσεκουρεμένα επιδόματα. Ενώ έχει προηγηθεί βέβαια και ένας καυτός Δεκέμβρης, ο τελευταίος μήνας του χρόνου, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Σωστά, κύριε Χριστοφοράκη? Πάρα πολύ σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Θυμάστε ότι κάθε χρόνο λέμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που ξεκινάνε οι φορολογικές υποχρεώσεις και μάλιστα κλιμακωτά, με απόλυτη κλιμάκωση την 31/12, που εκεί πλέον κλείνει ο μήνας έχοντας υποχρεώσεις που έρχονται από τους προηγούμενους μήνες, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, η δόση του έμφυα, πιθανές δόσεις ρυθμίσεων. Έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος του μήνα
του Δεκεμβρίου. Όλα αυτά λοιπόν σε μια περίοδο γιορτών που εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι έρχονται και κάνουν το δικό τους δώρο στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πούμε, περιμένουμε. Εν αναμονή, πότε θα βάζουμε το χέρι στη τσέπη, πότε θα το βγάζουμε το χέρι από τη τσέπη. Ακριβώς, πότε θα γεμίζει ο κουμπάρας, πότε θα αδειάζει. Είναι η περίοδος που θα πάρουμε χρήματα τώρα. Να πούμε ότι δεν άκουσα πριν να κάνετε αναφορά ότι για τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος της ελληνικής η έκτακτη δόση υπολογίζει το Υπουργείο, έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα δοθεί στις 15 Δεκεμβρίου, αυτό που λέμε σαν με την μορφή του δώρου που θα δοθεί αντικοινωνικού μερίσματος, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου του Α21, όπως το γνωρίζει ο κόσμος, η δόση του Ιανουαρίου θα καταβληθεί στις 31 Δωδεκάτου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των αιτήσεών τους και έχουν γίνει αυτές δεκτές από το σύστημα. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βάλια, μπορεί να σας ευχαριστήσουμε και εσένα.